Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η τιμή του ελαιολάδου, ενώ η ελαιοσογκομιδή έχει ολοκληρωθεί στην πλειοψηφία της 5 με 6 μήνες τώρα. Στην Κρήτη, η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου πουλήθηκε πρόσφατα στα 5 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό. Οι παραγωγοί που έκαναν υπομονή και δεν έκοψαν το λάδι τους βλέπουν τώρα τις τιμές να εκτοξεύονται και τρίβουν τα χέρια τους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί άλλη χρονιά. Βλέπουμε μια χρονιά να ξεκινάει με μεγάλη τιμή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε βέβαια ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη μεγάλης ποσότητας της Ισπανίας. Συνεχίζεται η αύξηση λόγω της επόμενης χρονιάς που δείχνει ότι και τα λάδια στην Ισπανία θα είναι πάλι λίγα και λιγότερα από φέτο. Οι τιμές του Μαΐου ακόμα και σε σχέση με τις τιμές του Απριλίου έχουν διαφορά αφού κινούνται ανωδικά άνω των 5,5 ευρώ. Έχουμε ακούσει τα 5 ευρώ που πουληθήκαν τα περισσότερα λάδια. Ήταν μια τιμή, θεωρούσε ο παραγωγός καλή και κόψανε αρκετά λάδια. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι μπορούμε να πληρώσουμε μέχρι και 5,5 ευρώ στην Κρήτη. Έχω ακούσει για κάποια λάδια ιδιαίτερα που είναι πολύ χαμηλής οξύτητας και κάποιες περιοχές πάντα έχουν διαφορά από τα δικά μας, ότι έχουν περάσει και τα 6 ευρώ. Οι ελαιουργοί δεν μπορούν να προτείνουν στους παραγωγούς το τι να πράξουν στο εξής, αν δηλαδή αξίζει να περιμένουν όσοι δεν το έχουν ήδη πουλήσει ή όχι. Πού θα σταματήσει δεν ξέρει κανείς. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι έχει πέσει κατά άλλο, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τυποποίηση. Αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει, αλλά είναι λίγα τα λάδια και δεν αγχωνόμαστε ότι μπορεί να δούμε μια απότομη χαμηλή τιμή. Σύμφωνα με τον κύριο Πρωτογεράκη, ένα 65 με 70% της παραγωγής στην Κρήτη έχει ήδη πουληθεί, ωστόσο και η φετινή χρονιά προμηνύεται καλή για να φροντίσουν τα δέντρα τους οι ελαιοπαραγωγοί. Η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από τη φετινή από ό,τι δείχνουν όλα, δηλαδή και η τιμή θα είναι καλύτερη. Βοηθάει ο καιρός να έχουμε μια καλύτερη παραγωγή, μια καλή παραγωγή του χρόνου, επειδή είχαμε βεντέμα φέτο, που αυτό είναι καλό γιατί ο κόσμος θα πάρει χρήματα και θα ασχοληθεί περισσότερο με το ελαιόλαδο.